Κάθε έννοια διεθνούς δικαίου θα καταληθεί χωρίς τις αποζημιώσεις τις οποίες οφείλει να καταβάλει η Γερμανία στην Ελλάδα και η κυβέρνηση οφείλει να διεκδικήσει άμεσα και ξεκάθαρα, υπογράμμισε σήμερα ο ιστορικός Γιώργος Μαργαρίτης αναφερόμενος στο έπος του 40 και την εθνική αντίσταση. Δεν το διαπραγματευόμαστε. Το οφείλουν. Η ιστορία είναι αυτή που είναι. Τη ρημάξανε τη χώρα. Τη ρημάξαν το λαό μας. Έχουμε ένα θανατικό που δεν το έχουμε ξαναδεί στην ιστορία. Λοιπόν, τα οφείλουν. Σύμφωνα με κάθε αρχή δικαίου, εθιμικού, νομικού. Με αφορμή την εθνική επέτειο που τιμάται αύριο το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και οι ενώσεις θυμάτων Ολοκαυτώματος Βιάννου, Δαμάστα, Σοκαρά και Καλλισικιάς αποφάσισαν να κλιμακώσουν την αντίδρασή τους στη διεξαγωγή της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στη Χερσόνησο. Από την άλλη, αντιτασσόμαστε στεναρά σε πρωτοβουλίες του γερμανικού βαθέως κράτους και της γερμανικής κυβέρνησης, που δυστυχώς κάποιοι πρόθυμοι στην Ελλάδα τις υπηρετούν, πρωτοβουλίες που έχουν ως σκοπό την περαιτέρω αποικιοποίηση της χώρας και την αποδυνάμωση της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών. Αποζημιώσεις δεν είναι επί προσωπικών συμφερόντων, είναι συμφερόντων του κράτους. Ας ξυπνήσει λοιπόν το κράτος και να ζητήσει αυτά που οφείλουν στο κράτος. Δεν μιλάμε προσωπικά. Αν το κράτος έρθει μαζί μας, θα είμαστε μία γροθιά, σίγουρα θα καταφέρουμε κάτι. Όπως αποφασίστηκε το απόγευμα της 1ης Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο έξω από την περιφέρεια Κρήτης, ενώ αμέσως μετά εκπρόσωποι των ενώσεων θυμάτων, αλλά και επιζώντες αγωνιστές θα βρεθούν στη Χερσόνησο, έξω από το ξενοδοχειακό συγκρότημα όπου θα φιλοξενούνται οι εργασίες της συνέλευσης. Από εδώ πέρα θα ξεκινήσουμε δυναμικά εμείς και σαν Σοκαρά, σαν Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος εκεί πέρα. Σύσσωμο έχουμε πάρει την απόφαση να παρευρισκόμαστε σε αυτή την εκδήλωση. Ο ιστορικός Γιώργος Μαργαρίτης στην ομιλία του χαρακτήρισε αδιανόητη την εξέλιξη αυτή, όσο και προσβλητική στη μνήμη των χιλιάδων θυμάτων και των οικογενειών τους. Το αισθάνομαι παζάρι, που δεν μας αξίζει το παζάρι. Δεν αξίζει σε αυτά που γίνανε, σε αυτό που ήταν 28 Οκτωβρίου του 40. Αυτό το παζάρι. Δεν το βάζουμε εκεί και άντε θα τους το πλασάρουμε τις αποζημιώσεις. Η πρωτοβουλία ενάντια στην Ελληνογερμανική Συνέλευση καλεί και τους δημάρχους της Κρήτης να μην νομιμοποιήσουν με την παρουσία τους την συναλλαγή και την πράξη υποτέλειας όπως χαρακτηρίζουν τις εργασίες της συνέλευσης. Αυταπατώνται αν νομίζουν ότι θα πετύχουν τίποτα. Η φιέστα της Χερσονήσου θα αποδειχθεί φιάσκο. Θα είμαστε στο Ηράκλειο και στη Χερσόνησο μαζί με επιζώντες από των Ολοκαυτωμάτων, μαζί με δημοκράτες και πιστεύω ότι από το φιάσκο της Χερσονήσου θα λείπουν όλοι οι δήμαρχοι της Κρήτης εκτός από τον θλιβερό οικοδεσπότη.